Ανοίγει τις επόμενες μέρες η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα Σπίτι μου για την παροχή επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων σε νέους 25 έως 39 ετών. Το ύψος του δανείου φτάνει έως και τα 150.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του είναι τα 30 έτη. Στην πρώτη φάση του προγράμματος και σε χρονικό διάστημα 4 μηνών, εγκρίθηκαν δάνεια συνολικού ύψους 487 εκατομμυρίων ευρώ. Δεκαετίες τώρα παλεύουμε προκειμένου να υπερτονίσουμε το πρόβλημα του δημογραφικού και ζητήσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να στηριχτεί η οικογένεια και δει τα μικρά παιδιά προκειμένου να μπορούν να παντρευτούν και να κάνουν και παιδιά. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην κοινωνία μας είναι το δημογραφικό και πού οφείλεται. Πρώτο, στο ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Δεύτερον, εργασία δεν υπάρχει, άρα θα πρέπει να υπάρχει εργασία και καλοπληρωμένη. Και έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα μέτρο στην κατεύθυνση τη δημογραφική. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αναγνωρίζεται επιτέλους ο αγώνας που κάνουμε και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξης των οικογενειών. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, το 75% του δανείου του δικαιούχου με όριο τα 150.000 ευρώ χορηγείται άτοκα. Ενώ αν ο δανειολήπτης είναι τρίτεκνος ή πολύτεκνος, το δάνειο είναι πλήρως άτοκο. Αν το νοικοκυριό δηλώνει πραγματικό ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ, το οποίο μαζί με τα τεκμήρια ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, θα μπορεί να ενταχθεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος, παρά το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί στην πρώτη. Σε πρώτη φάση είναι θετικό μέτρο και μπορούμε να πούμε και να ευχηθούμε ότι η αρχή, το ίμιση του παντός, μπορεί να ξεκινήσει και να αφυπνιστεί το πολιτικό σύστημα στη χώρα και να δει το μεγάλο και εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα του δημογραφικού και να προσαρμοστεί με τα μέτρα και τα κίνητρα που πρέπει να δώσει. Αντιστοίχως διαμορφώνονται και τα ανώτατα εισοδηματικά όρια. Για τους νέους άγαμους έως 16.000 ευρώ. Για ζευγάρια έως 24.000 ευρώ με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο και μονογονεϊκές οικογένειες έως 27.000 ευρώ με αντίστοιχη προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Ένα τεράστιο θέμα είναι το θέμα της μετανάστευσης των νέων ανθρώπων. Αν λοιπόν υπάρχει εργασία καλοπληρωμένη και αν υπάρχει κίνητρο και υπάρχει και επιδότηση στο να μπορεί κανείς να φτιάξει το σπίτι του, τα παιδιά μας θα γυρίσουν πίσω και νομίζω ότι έτσι το δημογραφικό δεν θα είναι στο χάλι που υπόθηκε τελευταία από την Αμερική, ότι το 2100 θα είμαστε 6,5 εκατομμύρια Έλληνες και είμαστε στις 7 πιο γερασμένες χώρες του κόσμου. Και πρέπει να συνεχιστούν και άλλα κίνητρα και άλλα μέτρα σε όλα τα επίπεδα, στην εργασία, στην κατοικία, στην υγεία, στην παιδεία. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες και γενικά οι οικογένειες που έχουν παιδιά. Η ακρίβεια καλπάζει.